κύριε Βουλευτή, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριοι εκπρόσωποι της αστυνομίας, του στρατού, εκπρόσωποι φορέων, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό να βρισκόμαστε σήμερα πρώτη του χρόνου εδώ στα Χανιά για να, και για την δοξολογία, αλλά και για τον εορτασμό της πρώτης του χρόνου. Ήθελα να ευχηθώ και εγώ από την πλευρά μου υγεία, δύναμη, ελπίδα και αισιοδοξία στον καθένα και στην κάθε μία από εμάς. Το ευχαριστώ απέναντι στους διοικητές για αυτό που κάνουν για την κοινωνία μας, στο στρατηγό μας, σε όλο τον κόσμο που πραγματικά διαφωνούν και διαφωνούμε κι εμείς την κοινωνία. Και πριν από 13 χρόνια είχα δώσει μια υπόσχεση από εδώ αυτό το χώρο, ότι όσα χρόνια είμαι περιφερειάρχης, θα κόβουμε την πίτα εδώ και καλά να είμαστε, πάντα πρώτα να είμαστε καλά, και θα κόβουμε την πίτα και θα κάνουμε τη δοξολογία εδώ στα Χανιά. Για 13ο χρόνο είμαστε εδώ. Η υπόσχεση έχει βγει, γιατί τότε κανείς δεν το πίστευε, ότι αρκετοί είπαν τότε ένα χρόνο, δυο, θα έρχεσαι, όμως μετά ο λόγος, η πανδημία είναι άλλο, ο λόγος είναι λόγος και χαίρομαι που τήρησε αυτό το λόγο. Εύχομαι πραγματικά να είναι μια χρονιά όπως επιθυμεί ο καθένας. Έχουμε προγραμματίσει σημαντικά έργα στην περιφέρειά μας, πάντα με τη συνεργασία όλων των βουλευτών μας, της κυβέρνησης, των συνεργατών μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, και προσπαθούμε για το καλύτερο. Προσπαθούμε και για την ανάπτυξη, προσπαθούμε για την εργασία, αλλά και για την κοινωνική συνοχή. Εύχομαι να είμαστε καλά και του χρόνου πάρα πολλά, υγεία, δύναμη και αισιοδοξία. Ευχαριστούμε για όλη τη συνεργασία την οποία είχαμε πέρα σήμερα. Έχουμε το μοναδικό πρόεδρο της κυβέρνησης εδώ να μας πει.